χάρης σας. Θα ενθυμίστε ότι προ 18 μήνου είχε προσέλθει στο Δημοτικό μας Συμβούλιο η πρόεδρος των Ειδικευμένων Γιατρών του Νοσοκομείου Καλαμάτας και είχε παραθέσει μια σειρά προβλημάτων. Έκτοτε, εγώ προσωπικά με 2-3 πάλι ερωτήσεις είχα βάλει το θέμα της στελέχωσης του Νοσοκομείου Καλαμάτας και τι μπορεί ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο να προσφέρει ώστε να έχουμε την αργιότερη και καλύτερη περίθαλψη για τους συμπολίτες μας. Δυστυχώς, 18 μήνες από μεριά του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έχει βγει ούτε μία ανακοίνωση. Έχουν γίνει κατά καιρούς μικρές συγκεντρώσεις του κ. Δημάρχου με στελέχη θεσμικά γύρω από την πανδημία, αλλά δυστυχώς δεν βοήθησαν στη στελέχωση του νοσοκομείου μας. Είμαστε στην καρδιά της πανδημίας. Σήμερα, όπως προείπε ο συνάδελφος, είχαμε 88 κρούσματα. Σχεδόν έχουμε ένα νεκρό κάθε 2 μέρες. Υπήρξε μια ανακοίνωση, κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε, της ΟΕΝΓΕ, της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών, που με αριθμούς πραγματικούς αποδείχνει την υποστελέχωση της Καλαμάτας. Σας παρακαλώ, μη συζητάτε, να σεβόμαστε τον αμυντητή. Τελειώνω, δεν πειράζει, ο σεβασμός δίνεται. Λοιπόν, εκεί πραγματικά με αριθμούς γίνεται εμφανές ότι λείπουν πάρα πολλοί γιατροί ειδικοτήτων και κυρίως λείπουν γιατροί στη μονάδα. Ειδικότερα μετά το να δω και το χαμό του συναδέλφου μας που έφυγε τόσο νέος. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, θα συμφωνούσατε επιτέλους σε μια συζήτηση στο ΔΣ με παράγοντες σχετικούς, με πολιτικούς, θεσμικούς ή αν θέλεις και με φορείς της πόλης μας, ώστε να πιέσουμε την κυβέρνηση να στελεχώσει επιτέλους με μόνιμο προσωπικό του νοσοκομείου μας. Και κύριε Πρόεδρε, μιας και η διοίκηση του νοσοκομείου προέρχεται από αυτή την αίθουσα και είναι ακόμη δημοτική σύμβουλος, βέβαια απορώ πώς μπορεί ένας διοικητής νοσοκομείου, μια διοικήτρια νοσοκομείου, να είναι και δημοτικός σύμβουλος. Ειλικρινά δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα. Είναι πρωτοφανές. Είναι προσωπικό σας θέμα, κύριε Δήμαρχε, της κυρίας Αλιφέρη. Νομίζετε, κύριε Δήμαρχε, και συμφωνείτε με την επιστολή της κυρίας Αλιφέρη, που αντί να απαντήσει στα ερωτήματα που θέτει η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, καλεί σε απολογία τους γιατρούς, τους συνδικαλιστές, με απόφαση μάλιστα του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, πολύ θα με ενδιαφέρει η άποψή σας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και εμείς